Καλημέρα. Θα σας πω σήμερα τα ιδιαίτερα κοινά χαρακτηριστικά των κυττάρων. Όλοι οι ιστοί φτιάχνουν δομές μέσα στα όργανα. Αυτές οι δομές αποτελούνται από τα κύτταρα. Τα κύτταρα ενώνονται μεταξύ τους ώστε να σχηματίσουν την τελική δομή που εμφανίζεται μέσα στον ιστό και μπορούμε να δούμε εμείς στο μικροσκόπιο. Από την φυσιολογική λειτουργία του κυττάρου εξαρτάται και όλη η λειτουργία του οργανισμού. Καταλαβαίνετε ότι ένας οργανισμός με υγιή κύτταρα θα είναι και υγιές. Ένας οργανισμός που τα κύτταρά του έχουν αρχίσει να παθαίνουν εξαλλαγές και να γίνονται κακοήθη ή υπάρχει πρόβλημα γενικά στη φυσιολογική λειτουργία και στη φυσιολογία των κυττάρων, αυτό αποτελεί τη βάση ώστε ο οργανισμός να νοσήσει. Θα ζητήσω συγγνώμη που δεν έχω φωτογραφίες, έχει κάποιο πρόβλημα το στικάκι μου και εξαφανίστηκαν οι φωτογραφίες. Θα προσπαθήσω να τις ξαναβγάλω και να σας σε στείλω σε δεύτερο χρόνο. Λοιπόν, εδώ θα πούμε τώρα απλώς τη θεωρία. Μπορείτε να ανοίξετε οποιοδήποτε βιβλίο για να βλέπετε παράλληλα φωτογραφίες ενός κυττάρου και πώς είναι η δομή του με τον πυρήνα, με το κυττάρόπλασμα και από τα σωματίδια που αποτελείται. Και εγώ, όπως σας είπα, σε δεύτερο χρόνο θα σας μπορέσω να σας στείλω και τις φωτογραφίες. Τώρα, το κύτταρο που είναι η βασική δομή του ανθρώπινου οργανισμού συμβάλλει στη διατήρηση και στη λειτουργία των διάφορων ιστών, στην ανατομική διατήρηση και στη λειτουργία των διάφορων ιστών. Οι εξειδικευμένες λειτουργίες του είναι ότι πρέπει να είναι φτιαγμένο κατά τέτοιο τρόπο, να είναι δομημένο κατά τέτοιο τρόπο το κύτταρο, ώστε να μπορεί να επικοινωνεί με τα γειτονικά του κύτταρα. Επίσης, μπορεί να ρυθμίζει μέσω διάφορων παραγόντων που εκκρίνονται από το κύτταρο τις λειτουργίες του ιδίου ή των γειτονικών κυττάρων. Ποια είναι η βάση μιας νόσου, πότε ένας οργανισμός, ένας ανθρώπινος οργανισμός νοσεί? Όταν υπάρχει διαταραχή στην ισορροπία των κυττάρικων λειτουργιών, όπως παραδείγματος χάρη, διαταραχή της παραγωγής ενέργειας, της μεταφοράς των βιολογικών μορίων, όπως είναι οι ηλεκτρολίτες, τα αμινοξέα, η γλυκόζη, στην κυταρική διαίρεση και στην διαφοροποίηση. Όταν νοσεί ένας οργανισμός, δίνει θεραπεία με φάρμακα. Η θεραπεία αυτή έχει σαν σκοπό την αποκατάσταση της ισορροπίας της διακυταρικής επικοινωνίας και του ίδιου και των ίδιων λειτουργιών του κυττάρου. Θεραπεύεται ο οργανισμός όταν το κύτταρο πάει να γίνει πάλι υγιές. Πώς οργανώνεται το κύτταρο? Όλοι ξέρετε, σαν βιολόγοι που είστε, τον κυττάρικο πυρήνα και το κυττάρόπλασμα και την κυττάροπλασματική μεμβράνη. Τι συναντάμε μέσα στον κυττάρικο πυρήνα? Τη χρωματίνη. Τη χρωματίνη αποτελείται από το DNA του οργανισμού, κοινώς το δεσοξυριβονουκλεϊκό οξύ, και τις πρωτεΐνες, τις ιστόνες. Την έτερο χρωματίνη, που είναι πυκνή και σκουρόχρωμη, και η χαλαρά δομημένη και αερόχρωμη F-χρωματίνη. Τώρα, η έτερο χρωματίνη τη βλέπουμε στον πυρήνα των διαφοροποιημένων κυττάρων, των κυττάρων δηλαδή που έχουν εξειδικευμένες λειτουργίες, που έχουν πια οριμάσει, διαφοροποιηθεί. Ενώ την F-χρωματίνη τη βλέπουμε στα κύτταρα που δεν έχουν ακόμα οριμάσει, που είναι στην πιο αδιαφοροποιητή μορφή τους. Υπάρχει βέβαια εκτός από τη χρωματίνη και το πυρήνιο, το οποίο περιέχει το ριβονουκλεϊκό οξύ και η πυρηνική μεμβράνη που χωρίζει το πυρήνα από το κυταρόπλασμα. Επίσης, η πυρηνική μεμβράνη συμβάλλει στην ανταλλαγή προϊόντων μεταξύ του πυρήνα και του κυταροπλάσματος. Τώρα, οργάνωση του κυττάρου. Το κυταρόπλασμα όπως είναι. Μιλήσαμε για τον πυρήνα, μιλήσαμε για την πυρηνική μεμβράνη που το χωρίζει από το κυταρόπλασμα. Το κυταρόπλασμα από τι αποτελείται?
αποτελείται από το ενδοπλασματικό δίκτυο, το αδρό που έχει τα ριβοσώματα και το λίον που δεν έχει τα ριβοσώματα. Την εξωτερική πυρηνική μεμβράνη βέβαια, έτσι. Το αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο είναι συνδεδεμένο με κυταρικό περίβλημα και συμβάλλει στη πρωτεϊνοσύνθεση, δηλαδή στη σύνθεση των πρωτεϊνών, στην γλυκοσυλίωση των πρωτεϊνών και στη μετακίνηση των φυσιολογικών πρωτεϊνών στο κυταρόπλασμα, όπου εκεί αποδομούνται. Το λίγο ενδοπλασματικό δίκτυο είναι υπεύθυνο για την υδρόλυση, για την εκοξείδωση, για το μεταβολισμό ενδογενών και ξένων για τον οργανισμό ουσιών, όπως είναι τα φάρμακα, και κάνει τις ουσίες υδατοδιαλυτές, ώστε να μπορούν να φύγουν, να εκρηθούν μέσω των νεφρών. Οπότε, στο λίγο ενδοπλασματικό δίκτυο γίνεται κυρίως ο μεταβολισμός των ξένων ή βλαπτικών ουσιών για τον οργανισμό, γίνονται υδατοδιαλυτές ουσίες και μετά μπορούν να γίνει η απέκρισή τους μέσω των νεφρών. Αυτό είναι το ενδοπλασματικό δίκτυο που είναι υπεύθυνο για αυτές τις λειτουργίες. Υπάρχει μετά το σύστημα Golgi, το οποίο δεν έχει ριβοσώματα. Αλλά τι, αποτελείται από μικροσωληνίσκους, γιατί είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά και την αποθήκευση, καθώς και για την έκρηση των ουσιών από το κύτταρο. Μετά έχουμε τα λυσοσωμάτια, τα οποία αποτελούνται από υδρολυτικά ένζυμα, όπως είναι οι νουκλεάσες, οι προτεάσες, οι λιπάσες, τα αυτοφαγολυσοσωμάτια, στα οποία οφείλεται η αποδόμηση κατεστραμμένων ή γυρασμένων κυταρικών συστατικών που θέλει να αποβάλει ο οργανισμός, δεν του είναι πια χρήσιμα, και τα εκρητικοφαγοσωμάτια, τα οποία δεν είναι άλλα από τα εκρητικά κοκκύλια που έχουν τα ενδοκρινή κύτταρα και παράγουν διάφορες ορμόνες, διάφορες ουσίες. Μετά έχουμε τα μυτοχόνδρια, τα οποία εκεί γίνεται βέβαια η παραγωγή ATP. Είναι οργανίδια μεταβολισμού ενέργειας των κυττάρων, όπου συμβάλλουν στην οξείδωση των υδατανθράκων και των λιπαρών οξέων, με παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα και νερό. Και τέλος έχουμε το κυταρικό σκέλετο, που είναι υπεύθυνος για την κινητικότητα, για το σχήμα, για τη σταθεροποίηση και για την οργάνωση του κυττάρου. Από τι αποτελείται? Αποτελείται από νημάτια που έχουν σαν πρωτεΐνη την ακτίνη, που είναι υπεύθυνη για την κίνηση και το σχήμα του κυττάρου, από μικροσωληνίσκους, που είναι υπεύθυνα για τη μεταφορά ενδοκυττάριων οργανιδίων, και είναι υπεύθυνα επίσης στο κυταρικό σκελετό. Υπάρχουν διάφορες δομές στις οποίες οφείλεται η ροή των εκκρημάτων στην επιφάνεια του επιθυλίου, καθώς και στην κίνηση των κυττάρων. Πάμε να δούμε λίγο την οργάνωση του κυττάρου. Λοιπόν, έχουμε τα εινίδια, όπως είπαμε. Τα εινίδια δεν είναι άλλα από το κυταρικό σκελετό που βρίσκουμε μέσα σε όλα τα κύτταρα. Είναι το ε, το γράμμα ε, αυτό που βλέπουμε. Ποια βρίσκουμε? Βρίσκουμε τα εινίδια της κερατίνης. Τα εινίδια της κερατίνης τα συναντάμε στα επιθυλιακά κύτταρα. Ξέρετε ότι πολλά επιθυλιακά κύτταρα, όπως είναι τα ακανθοκύτταρα, παράγουν κερατίνη. Η κερατίνη σε τι χρησιμεύει, ιδίως στο δέρμα, χρησιμεύει στο να προστατεύει τον ανθρώπινο οργανισμό, το δέρμα, από τους εξωτερικούς βλαπτικούς παράγοντες και από την ηλιακή αυτονομολία. Το στρώμα της κερατίνης που υπάρχει πάνω στο δέρμα. Τα εινίδια της βιμεντίνης υπάρχουν στα μεσενχηματικά κύτταρα, δηλαδή ποια είναι κύτταρα μεσενχηματικά, τα λία, μυϊκά κύτταρα, του μυϊκού ιστού δηλαδή, του λιπόδου ιστού, του χόνδρου, του εινόδου ιστού. Υπάρχουν λοιπόν τα εινίδια της βιμεντίνης μέσα στα κύτταρα των ιστών αυτών. Τα εινίδια της δεσμίνης τα συναντάμε μόνο σε μεσενχηματικά κύτταρα, αλλά σε μυϊκά κύτταρα, όχι στα υπόλοιπα. Στους νευρώνες συναντάμε τα εινίδια της γλίας και των νεύρων και
μένα συναντάμε σχεδόν σε όλους τους πυρήνες των κυττάρων. Οπότε τα ενδιάμεσα νημάτια είναι αυτά που χαρακτηρίζουν την προέλευση του κυττάρου. Δηλαδή μπορούμε να πούμε αν ένα κύτταρο είναι επιθυλιακό, αν είναι μεσαχηματικό, αν είναι μυϊκό ή αν είναι νευρώνας βάσει των μυδίων που περιέχει. Και πώς μπορούμε να το πούμε, ιδίως εμείς οι παθολόγοι ανατόμοι, υπάρχουν ειδικές ανοσοστοιχημικές χρώσεις, δηλαδή ειδικά αλυσώματα, που χρησιμοποιώντας μαζί κάποιο χρωμογόνο, καφέ ή κόκκινο, μπορούν να ενωθούν στα αντιγόνα της επιφάνειας των ινιδίων κερατίνης, βιομετίνης, δεσμίνης, βιλίας και να τα αναδείξουν. Και έτσι μπορούμε να δούμε το κύτταρο της προέλευσης. Πάμε τέλος να μιλήσουμε για το κυττοσόλιο. Είναι μέρος του κυττεροπλάσματος, όπου βρίσκονται εκεί όλες οι κυτταροσκελετικές δομές, καθώς και άλλα σωματίδια, όπως παραδείγματος χάρη, λιποσταγόνες και γλυκογόνο. Πάμε τώρα να δούμε την κυττεροπλασματική μεμβράνη. Το κύτταρο, όπως σας είπα, περιβάλλεται από μια μεμβράνη για να μπορεί να έρχεται σε επικοινωνία με το έξω περιβάλλον, με το υπόστρωμα. Αυτή η μεμβράνη και προστατεύει το κύτταρο από τους παράγοντες που υπάρχουν έξω από αυτό και βοηθά στην επικοινωνία μεταξύ των γειτονικών κυττάρων αλλά και των κυττάρων και του υποστρώματος που βρίσκεται γύρω του. Οπότε η βασική λειτουργία του κυττάρου είναι αποτέλεσμα εκτός από τον πυρήνα που έχει το γενετικό υλικό, το DNA, είναι και η περισσότερη επικοινωνία του βασίζεται στην κυττεροπλασματική μεμβράνη. Αποτελείται από δύο στιβάδες φωσφολιπιδίων με χλυστερόλ. Ανάμεσα σε αυτές βρίσκονται τα γλυκολιπίδια και οι πρωτεΐνες. Αυτά συμβάλλουν στο να δημιουργηθούν κυταρικοί δεσμοί, δηλαδή υποδοχής για διάφορους αυξητικούς παράγοντες και για τις ορμόνες, αλλά και είναι και υπεύθυνα για τη μεταφορά των ιώτων, όπως του νατρίου, του καλλίου, του ασβεστίου, του μαγνησίου. Είναι υπεύθυνη επίσης για την επικοινωνία μεταξύ του εσωτερικού περιβάλλοντος του κυττάρου και του περιβάλλοντος που βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά της μεμβράνης, από αυτό που σας έλεγα γύρω από το κύτταρο, στο χαλαρό υπόστρωμα, στην εξωκυττάρια ουσία. Η φυσιολογία του ανθρώπινου οργανισμού οφείλεται στην επικοινωνία που έχει το κύτταρο μέσω της κυττεροπλασματικής μεμβράνης, μέσω υποδοχέων ή μέσω έγκρισης διαφόρων ουσιών, με τα γειτονικά του κύτταρα, αλλά και με τα κύτταρα της εξωκυττάριας ουσίας. Διότι η μετανάστευση κάποιων κυττάρων, παραδείγματος χάρη σας λέω, ένα φαινόμενο, η αγκιογένεση, είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να δημιουργηθούν καινούργια αγκία σε ένα περιβάλλον μέσα στον οργανισμό, σε έναν ιστό που τα χρειάζεται. Γιατί τα χρειάζεται τα αγγεία για να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της φλεγμονής κατά τη διάρκεια μιας νόσου, όπως το διαβήτη, μιας μεταβολικής νόσου. Για την ανάπτυξη ενός νεοπλάσματος χρειάζονται αγγεία. Οπότε τι γίνεται. Πρέπει τα κύτταρα των ήδη προϋπάρχοντων αγγείων που υπάρχουν μέσα στους ιστούς να ξεκολλήσουν από τα προϋπάρχοντα αγγεία και να μεταφερθούν στο σημείο του σώματος, στον ιστό που τα έχει ανάγκη και να δημιουργηθούν νέα αγγεία. Αυτό γίνεται και με την επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων, αλλά και με την επικοινωνία μεταξύ του κυττάρου και των στοιχείων που υπάρχουν στο γύρω περιβάλλοντα χώρο, στο υπόστρωμα. Τι να γίνει δηλαδή, να ξεκολλήσουν τα κύτταρα εκεί, να μεταφερθούν μέσω του εξωτερικού περιβάλλοντος, του εξωκυττάριου περιβάλλοντος και να πάνε στο σημείο που τα χρειάζεται ο οργανισμός ώστε να ξαναφτιαχτούν οι καινούργιες αγκιακές δομές. Που πάλι σε αυτό θα παίξει ρόλο και η επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων και η επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Εξωτερικό περιβάλλον εννοώ όχι την ατμόσφαιρα γύρω μας, εξωτερικό περιβάλλον σε σχέση με το κύτταρο, την εξωτερική πλευρά δηλαδή την κυταροπλασματική μεμβράνη του κυττάρου. Σημαντικό λοιπόν το ρόλο παίζουν όλα αυτά, πώς είναι δομημένο το κύτταρο, για την επικοινωνία μεταξύ του ίδιου του κυττάρου, του εσωτερικού του περιβάλλοντος,
με όλα τα σωματίδια που περιέχει, μεταξύ των κυττάρων και μεταξύ του κυττάρου και του περιβάλλοντος στην εξωτερική πλευρά της μεμβράνης, δηλαδή της εξωκυττάριας ουσίας. Πάμε να δούμε πώς γίνεται η συνεργασία, μεταξύ των κυττάρων. Δημιουργούνται συνάψεις μεταξύ των κυττάρων και μεταξύ των κυττάρων και της εξωκυττάριας ουσίας. Τι είναι οι συνάψεις? Είναι διάφορα μόρια που έχουν στην επιφάνειά τους τα κύτταρα, διάφορους υποδοχείς μάλλον για να το πω καλύτερα, διάφορες δομές οι οποίες χρησιμεύουν σαν υποδοχείς στο να ενώνονται μεταξύ τους τα κύτταρα ή τα κύτταρα με διάφορα οργανίδια της εξωκυττάριας ουσίας και να γίνονται οι ανταλλαγές των προϊόντων ή οι συνάψεις. Παίζουν λοιπόν αυτές οι συνάψεις σημαντικό ρόλο στην οργανογένεση, δηλαδή στη δημιουργία των οργάνων. Για να φτιαχτεί ένα όργανο, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να δημιουργηθούν πρώτα αρχιτεκτονικές δομές. Πώς δημιουργούνται? Μεταξύ των συνεργασίας για τα κύτταρα πάνε και δημιουργούν τις δομές αυτές. Δηλαδή τα αδένεια στο παχύ έντερο δημιουργούνται από την ένωση των επιθυλιακών κυττάρων που πάνε και σχηματίζουν μία δομή με αυλό στο κέντρο, το λεγόμενο αδένιο. Και γύρω από αυτό υπάρχει το χαλαρό υπόστρωμα, γύρω από το αδένιο στο παχύ έντερο, με τα φλεγμονώδη στοιχεία, με τα αγγεία, με το μηνό διστό, τα οποία βέβαια με τη σειρά τους ενώνονται με διάφορες συνάψεις με τα κύτταρα των αδενίων. Λοιπόν, παίζουν σημαντικό ρόλο λοιπόν στην δομή και στην οργάνωση και στη γέννηση των διάφορων οργάνων σε διαδικασίες όπως είναι η φλεγμονή, η κυταρική μετανάστευση, όπως σας έβαλα το παράδειγμα της εγκυογέννησης, για να δημιουργηθούν καινούργια οικεία σε έναν ιστό ή σε ένα περιβάλλον χωριστά από εκεί που υπάρχουν τα προϋπάρχοντα, έχουν ανάγκη την επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων και εξωκυττάριας ουσίας μέσω των συνάψεων. Στην εισβολή, στη διοίκηση δηλαδή των καρκινικών κυττάρων και στην επούλωση των τραυμάτων. Οπότε οι συνάψεις αυτές καθορίζουν την επιτυχία είτε της φυσιολογικών διεργασιών, μέσα σε παρένθεση των φυσιολογικών, όπως είναι η φλεγμονή, η διάφορη μεταβολική νόση, όπως και παθολογικών διεργασιών, όπως είναι και κακοήθυνες διεργασιών, όπως είναι η διήθηση από καρκινικά κύτταρα ή καλόηθη πάλι εξεργασία ή επούλωση των τραυμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται οι συνάψεις μέσω μορίων προσκόλλησης σε ειδικές περιοχές της κυταροπλασματικής μεμβράνης ή της μεμβράνης των κυττάριων στο εξωκυττάρια ουσία. Τα μόρια προσκόλλησης, τα περισσότερα από αυτά που παίρνουν μέρος στις συνάψεις είναι γλυκοπρωτεΐνες των μεμβρανών. Αυτά είναι που συμβάλλουν στη συνοχή των κυττάρων. Τα ενδοκυττάρια μέρη τους, των γλυκοπρωτεΐνων, αυτών δηλαδή που βρίσκονται πάνω στη μεμβράνη, συνδέονται με τα ενίδια, με το κυταρολογικό σκελετό δηλαδή. Πάμε να δούμε ποια είναι τα μόρια προσκόλλησης στην εξωτερική επιφάνεια των κυττάρων που πιο συχνά βλέπουμε μπροστά μας και τα οποία μπορούμε να αναδείξουμε και με τις ειδικές ανισοστοχημικές δρόσεις εμείς παθολογρατώμοι, δηλαδή τα αντισώματα που θα ενωθούν με τα αντιγόνα της επιφάνειας και τα με ένα ειδικό χρωμογόνο θα αναδείξουν την παρουσία κατχερινών, σελεκτινών, διάφορες ανοσοσφαιρίνες για τη διευκόλυνση της τελικής ιστολογικής διάγνωσης του παθολογνωτόμου. Λοιπόν, έχουμε τις σελεκτίνες. Τις βρίσκουμε σε φλεγμονώδη κύτταρα, στα ουδετερόφυλλα και στα ενδοθυλιακά κύτταρα. Όπως ξέρετε, ένα αγγείο γύρω-γύρω περιβάλλεται, επενδύεται μάλλον καλύτερα, επενδύεται από κύτταρα, τα ενδοθυλιακά κύτταρα. Μέσα στον αυλό του αγγείου κυκλοφορεί το αίμα με διάφορα φλεγμονώδη στοιχεία όπως το δετερόφυλλα, λεμφοκύτταρα, πλασματοκύτταρα. Για να γίνει αυτή η κυκλοφορία μέσα στον αυλό των αγγείων συμβάλλει πάρα πολύ και να μην εξακυώνονται συνέχεια τα φλεγμονώδη μέσα από το αγγείο, να μην φεύγουν δηλαδή μέσα από το αγγείο και να μένουν κυκλοφορούν μέσα σε αυτά.
Συμβάλλει πάρα πολύ η προσχώρηση των φλεγμονωδών κυττάρων, όπως των ουδετεροφύλων, των λεμφοκυττάρων, στα ενδοθυλιακά κύτταρα. Αυτή η προσχώρηση, η σύναψη, γίνεται μέσω των μορίων προσχώρησης στις σελεκτίνες. Επίσης, μπορεί να γίνει προσχώρηση των κυττάρων στην εξωκυττάρια ουσία, μεταξύ των σελεκτινών. Δηλαδή, στην ουσία που είναι εκτός του κυττάρου, στο χαλαρό υπόστομα που υπάρχουν οι δομές αυτές. Άλλη μια ομάδα είναι οι ιντεγκρίνοι. Οι ιντεγκρίνες, στις ιντεγκρίνες οφείλεται η προσχώρηση των λευκοκυττάρων. Λευκοκυττάρα είναι τα ουδετερόφυλλα, τα ιωσινόφυλλα, έτσι, πλεγμονώδη κύτταρα πάλι. Οφείλεται η προσχώρηση των λευκοκυττάρων στα ενδοθυλιακά κύτταρα. Οι κατχερίνες είναι μια άλλη ομάδα, στην οποία οφείλεται η προσχώρηση μεταξύ των ίδιων των επιθυλιακών κυττάρων και η προσχώρηση των κυττάρων του πλακούντα. Άρα εδώ παίζει ρόλο όχι τόσο τα φλεγμονώδη κυττάρα να ενωθούν στα ενδοθυλιακά κυττάρα ή στα επιθυλιακά κυττάρα, αλλά βοηθάνε τα κατχερίνες στην προσχώρηση των ίδιων των κυττάρων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα νεόπλασμα στο οποίο τα κύτταρα δεν ενώνονται εύκολα μεταξύ τους, αλλά εμφανίζονται σαν μεμονωμένα μέσα στον ιστό, μεμονωμένα τα πλασματικά κύτταρα, είναι ένα νεόπλασμα πτωχής συνοχής των κυττάρων. Σε αυτό το νεόπλασμα, οι ειδικές πρόξεις δεν θα μας δείξουν την παρουσία των κατχερινών. Θα λείπει η κατχερίνη, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι η κατχερίνη ένα σπουδαίο δομικό στοιχείο που βοηθάει στην προσχώρηση μεταξύ των κυττάρων. Και τέλος, έχουμε την οικογένεια των άνοσους φερινών, που είναι ένα μόριο προσχώρησης μεταξύ των ουδετεροφύλων και των λευκοκυττάρων με τα ενδοθυλιακά κύτταρα που επενδύουν τα γκύα. Πάνω κάτω κάνουν την ίδια δουλειά που κάνουν οι σελεκτίνες και οι ιντεγκρίνες. Αυτές τις ουσίες τις βρίσκουμε πολύ εμφανείς, δηλαδή μπορούν να αναδεικτούν στα πλαίσια μιας φλεγμονώδους αντίδρασης. Διότι στη φλεγμονώδη αντίδραση τι γίνεται στην ουσία. Μπαίνει ένα ερέθισμα μέσα στον οργανισμό, όπου ο οργανισμός ή μια ουσία βλαπτική ή οτιδήποτε άλλο, προσπαθεί να αντιδράσει για να το απομακρύνει. Αυτό που μπαίνει μέσα στον οργανισμό μπορεί να είναι βακτήρι, μπορεί να είναι ένας ιός, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλη ουσία που δεν τη θέλει ο οργανισμός. Τι κάνει λοιπόν για να το απομακρύνει? Ενεργοποιεί μια φλεγμονώδη αντίδραση. Σε αυτή τη φλεγμονώδη αντίδραση πρέπει να έχουμε κινητοποίηση των φλεγμονωδών κυττάρων, δηλαδή των λευκοκυττάρων, των ουδετεροφύλων, των λευκοκυττάρων, πρέπει να έχουμε μια ενεργοποίηση για να πάνε στο σημείο που υπάρχει αυτό το ερέθισμα, αυτή η ουσία, και να το απομακρύνουν. Πώς γίνεται αυτό? Αυτά τα κύτταρα είναι και κυκλοφορούν μέσα στα αγγεία. Γιατί είναι προσχολημένα τα κύτταρα αυτά με τα ενδοθυλιακά κύτταρα μέσω των μορίων προσχώρησης που είπαμε που είναι αυτά. Οπότε κυκλοφορούν μέσα στα αγγεία, δεν φεύγουν αυτό στον αγγείο. Πάει ένα ερέθισμα όμως πάνω στα αγγεία που τους λέει ότι πρέπει να απελευθερωθούν αυτά τα κύτταρα. Ειδικές ουσίες πάνε. Πρέπει να απελευθερωθούν τα κύτταρα και πρέπει να πάνε στο σημείο που έχει ανάγκη ο οργανισμός για να εξουδετερώσει τον βλαπτικό παράγοντα που έχει μπει μέσα σε αυτό. Ανοίγουν παράθυρα λοιπόν στα αγγεία, ανοίγουν παράθυρα μέσω ενζήμων που φαγοκυταρώνουν, να σας πω, που διαλύουν κάποια σημεία της κυταροπλασματικής μεμβράνης των ενδοθυλιακών κυττάρων των αγγείων, τα οποία παράγει το ίδιο το κύτταρο, το ίδιο το αγγείο. Ανοίγουν λοιπόν παράθυρα στα αγγεία και εξαγγειώνονται, φεύγουν μέσα από το αγγείο τα φλεγμονώδια και τα κύτταρα, τα ουδετερόφυλλα, τα λευκοκύτταρα, και πάνε στο σημείο του βλαπτικού παράγοντα. Πώς πάνε όμως? Δεν φεύγουν και πηγαίνουν μόνο τους. Υπάρχουν διάφορες συνάψεις και διάφορα μόρια προσχώρησης μέσα στην εξωκυττάρια ουσία που τα
οδηγούν τα φλεγμονώδια αυτά κύτταρα στο σημείο που βρίσκεται ο βλαπτικός παράγοντας. Εκεί όταν φτάσουν στο σημείο του βλαπτικού παράγοντα, τα απελευθερώνουν οι ουσίες αυτές που είναι υπεύθυνες για τη μεταφορά τους και βρίσκονται στην εξωτερική ουσία. Τα απελευθερώνουν και έρχονται άλλες ουσίες που δένονται μαζί τους, πάντα μέσω συνάψεων, που θα βοηθήσουν στο να ενώσουν τα κύτταρα αυτά με διάφορες συνάψεις στα αντιγόνα της επιφάνειας του βλαπτικού παράγοντα, ώστε να μπορέσουν να τον περιβάλλουν, να τον περικυκλώσουν και να εγκρίνουν διάφορες ουσίες και να τον απομακρύνουν. Αυτή ως ο μηχανισμός της φλεγμονής, σας λέω διάφορα παραδείγματα για να καταλάβετε ότι το να μάθουμε απ' έξω ποιες είναι οι συνάψεις, ποια είναι τα μόρια προσχόλησης και να ξέρουμε σαν ονόματα, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα όσο σε τι χρησιμεύουν στην φυσιολογική ή παθολογική λειτουργία του κυττάρου. Όλα αυτά. Η οργάνωση του κυττάρου γίνεται λοιπόν σύναψη μεταξύ των ίδιων των κυττάρων. Οι κυττερικές συνάψεις, όπως είπαμε, παίζουν σημαντικό ρόλο για τη συνοχή των κυττάρων στους ιστούς και στα όργανα και για την επικοινωνία μεταξύ τους, η οποία επιτυχάνεται σε συγκεκριμένες περιοχές. Στις κυταρικές συνάψεις ανήκουν τα δεσμοσώματα, η ζώνη προσκόλλησης και τα ήδη δεσμοσώματα που αγκιστρώνουν τα κύτταρα στη βασική μεμβράνη. Καταλαβαίνετε ότι σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο διαιτητικό νεόπλασμα, τα νεοπλασματικά κακοήθη κύτταρα σπάνε τα ήδη δεσμοσώματα με διάφορες ουσίες που εκρίνουν και περνάνε τη βασική μεμβράνη και αρχίζει η διήθηση του κακοήθους κυττάρου μέσα στην ισοκυτάρια ουσία και στο περιβάλλοντα χώρο. Οπότε, αυτές οι συνάψεις υπάρχουν στα φυσιολογικά κύτταρα. Στα νεοπλασματικά αρχίζουν και χαλαρώνουν ή διαλύονται μέσω ενουσιών που εκρίνονται από τα ίδια τα κύτταρα ή από το περιβάλλοντα χώρο. Υπάρχουν οι συνάψεις σε εγκυστρώσεις των κυττάρων, δηλαδή στην εξωκυττάρια θεμέλια ουσία, οι οποίες επιτυγχάνονται με διάφορα μόρια προσκόλλησης που αναφέραμε πιο πριν, όπως είναι οι ιντεγκρίνες. Για να αρχίσουν να γίνονται αυτές οι συνάψεις, πρέπει από το εσωτερικό των κυττάρων να απελευθερώνονται διάφορα μόρια για βιβαστών, που θα δώσουν την εντολή στο κύτταρο ότι πρέπει να δημιουργηθούν οι συνάψεις μεταξύ αυτού και της εξωκυττάριας ουσίας. Τα επιθυλιακά κύτταρα αντιστρώνονται με τα δεσμοσώματα και με τα ήμι δεσμοσώματα, τα οποία με τη σειρά τους βέβαια δεν είναι έτσι ελεύθερα πάνω στην κυττάροπλασματική μεμβράνη, είναι καλά αντιστρωμένα στο χώρο που βρίσκονται, γιατί ενώνονται με τα ενίδια που αναφέρουμε πιο πριν στο εσωτερικό του κυττάρου με διάμεσα νημάτια. Τόση ώρα μιλούσαμε για εξωκυττάρια ουσία, η εξωκυττάρια ουσία μπορεί να έχει φλεγμονώδη κύτταρα, μπορεί να έχει νόδι συνδετικό ιστό, μπορεί να έχει αγκία. Τι βρίσκουμε στην εξωκυττάρια ουσία, δηλαδή στην ουσία που περιβάλλει το κύτταρο και είναι πολύ σημαντική και αυτή και παίζει τον ίδιο ρόλο με το κύτταρο, ώστε να διατηρείται η φυσιολογική δομή ενός ιστού και ενός οργάνου, ώστε να γίνονται οι διάφορες διαδικασίες όπως η φλεγμονή, η διήθηση ενός καρκινώματος, ένα μεταβολικό νόσημα στον περιβάλλοντα χώρο. Είναι πολύ εξίσου σημαντική και αυτή, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο η συνεργασία του κυττάρου με την εξωκυττάρια ουσία, ώστε να μπορούν να γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες. Τα κύρια συστατικά της είναι τα αγκία βέβαια, ο ενώδης ιστός που αποτελείται από συνοβλάστες, αλλά μπορεί να συναντήσουμε και χονδροβλάστες και οστεοβλάστες. Στην ουσία έχει στηρικτικό ρόλο και αποτελεί μεταφορικό μέσο για τη μετακίνηση των κυττάρων στους ιστούς, όπως σας είπα το παράδειγμα της αγκιογένεσης που σπάει το αγκείο και μεταφέρονται τα ενδοθυλιακά κύτταρα μέσω συνάψεων με τα συστατικά της μεσοκυττάριας ουσίας σε άλλο σημείο του ιστού ή του οργάνου που έχει ανάγκη τα αγκεία αυτά, ώστε να ξαναγίνουν και να υπάρχει το οξυγόνο και οι θρεπτικές ουσίες για μια συγκεκριμένη διεργασία που λαμβάνει η χώρα εκείνη τη στιγμή, όπως η φλεγμονία στο κλειμό που σας είπα πως γίνεται η μεταφορά και των φλεγμονωδών κυττάρων
εκτός από τον αγκύο, στον ιστό που έχει ανάγκη να απομακρύνει τον βλαπτικό παράγοντα. Ως μεταφορικό μέσο λοιπόν για τη μετακίνηση των κυττάρων στους ιστούς, στη διαδικασία της διαφοροποίησης, δηλαδή ένα κύτταρο από εκεί που είναι αδιαφοροποιητό και δεν έχει κανένα λειτουργικό ρόλο και είναι διαφοροποιημένο, δηλαδή γίνεται επιθυλιακό, γίνεται μεσενχηματικό, γίνεται νευρικό, στην οργανογένεση και στην αναγέννηση των κυττάρων. Η εξωκυττάρια ουσία αποτελείται από τη θεμέλια ουσία και κολαγόνο και ελαστίνη. Η θεμέλια ουσία αποτελείται κυρίως από πρωτεΐνες του πλάσματος, εκτός αγκύων, όπως το ιαλουρονικό οξύ, η πρωτογλυκάνη και λιγοπρωτεΐνες. Η βασική μεμβράνη εντοπίζεται μεταξύ των κυττάρων, η βασική μεμβράνη εννοώ των κυττάρων, μεταξύ των κυττάρων και στο στρώμα χρησιμεύει στη δομή των ιστών και αποτελείται η βασική μεμβράνη κυρίως από λαμίνη και από κολαγόνο. Ποια είναι η λειτουργία των φυσιολογικών κυττάρων? Πρώτον, παραγωγή ενέργειας. Όλοι έχουμε ακούσει ότι στα μιτοχόνδρια, μέσω της αναπνευστικής αλύσου, με τη διαδικασία της οξυδοτικής φωσφοριλίωσης, παράγεται ενέργεια υπό τη μορφή τρίφος φωσφορικής αδενοσύνης, πως κατά την οξυδοτική αποδόμηση της γλυκόζης, των λιπαρών οξέων και των αμινοξέων. Δεύτερον, πρώτη ενοσύνθεση, η οποία αρχίζει στον πυρήνα, από το DNA, το γενετικό υλικό, μέσω RNA πολυμεράσης έχουμε μεταγραφή από DNA σε RNA και στο κύτταρο πλασμά, με την βοήθεια των ριβοσωματίων, έχουμε μετάφραση του μεταγραφικού RNA. Μετάφραση από γονιδιακό υλικό σε πρωτεΐνη, σε αμινοξέα, μέσω του μεταφραστικού πια RNA. Οπότε, από το γενετικό υλικό παράγονται αμινοξέα και πρωτεΐνες και παράγεται και ενέργεια. Το μεν παίρνει χώρο στο κυταρόπλασμα, στα μετοχόνδρια, το άλλο αρχίζει από τον πυρήνα και τελειώνει στο κυταρόπλασμα με τα ριβοσώματα. Ποια είναι η λειτουργία των φυσιολογικών κυττάρων? Είπαμε ότι είναι μετεφόρα, μέσω της κυταρικής μεμβράνης, με σκοπό την ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ εξωκυττάριου και ενδοκυττάριου χώρου. Δηλαδή, μπορεί να μεταφερθεί οξυγόνο θετικά συστατικά μέσα από το κύτταρο στον εξωκυττάριο χώρο. Η αποδόμηση. Ο οργανισμός μεταβολίζει τις ουσίες που δεν τις θέλει για να τις βγάλει μέσω των προπράνων, μέσω των νεφρών. Ποιες ουσίες εννοώ? Εννοώ τα φάρμακα, εννοώ τις ορμόνες. Όλα αυτά γίνονται μέσα στο ενδοπλασματικό δίκτυο. Μέσω οξύδωσης, υδρόλυσης, βιομετατροπής, αυτά τα προϊόντα που προσλαμβάνονται από τα κύτταρα, αυτές οι ουσίες όπως τα φάρμακα, οι ορμόνες και πολλές άλλες, υφίστανται μία βιομετατροπή, γίνονται υδατοδιαλυτές και εκρίνονται από τους νεφρούς. Άρα, είναι και η αποδόμηση που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού. Πριν πάμε στην κυταρική διαφοροποίηση, θέλω λίγο να καταλάβετε την έννοια που μιλάμε συνεργασία μεταξύ κυττάρου και εξωκυττάριας ουσίας. Και λέω το παράδειγμα της φλεγμονής και του διευθυντικού καρκίνου, γιατί είναι τα παραδείγματα που πιο καλά μπορεί να καταλάβετε μέσα, να συνειδητοποιήσετε πώς γίνεται η συνεργασία αυτή. Στην φλεγμονή είπαμε ότι το σημείο που υπάρχει πλαδικός παράγοντας έχει ανάγκη να δημιουργηθούν καινούργια αγκεία και έχουν ανάγκη να εξαγειωθούν από τα αγκεία αυτά τα φλεγμονώδη κύτταρα για να τον διώξουν τον πλαδικό αυτό παράγοντα. Οπότε, πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ κυττάρου και εξωκυττάριας ουσίας και για την απομάκρυνση και για το σπάσιμο της βασικής μεμβράνης των αγκείων, οπότε να απελευθερωθούν τα ενδοθυλιακά κύτταρα που τα επενδύουν και μέσω συνεργασίας των ενδοθυλιακών αυτών κυττάρων που επενδύουν τα αγκεία και της εξωκυττάριας
ουσίας να φτάσουν στο σημείο της έκκλησης της φλεγμονής και να γίνει εξαγίωση των φλεγμονωμών στοιχείων μέσα από τα αγγεία, λευκοκυτάλλων, λευκοκυτάλλων, φτερωφύλων, και να πάνε και αυτά στο σημείο της φλεγμονής μέσω της εξοκυτάλια ουσίας, μέσω συνάψεων με την εξοκυτάλια ουσία, ώστε να απομακρύνουμε τον βλαπτικό παράγοντα. Λέω αυτό το παράδειγμα γιατί βλέπετε εδώ πέρα ότι ήδη στη διαδικασία της φλεγμονής και τα φλεγμονωδη κύτταρα και τα αεροθυλιακά κύτταρα που επενδύουν τα αγγεία πρέπει να συνεργαστούν όχι μεταξύ τους μόνο, αλλά και με τα κύτταρα της μεσοκυτάλιας ουσίας για να μπορέσουν να φτάσουν στον προορισμό τους, να δημιουργήσουν καινούργιες δομές και να τεθούν υπό λειτουργία. Και αυτό γίνεται από ουσίες, όχι μόνο που παράγει το ίδιο το κύτταρο, αλλά που παράγει και εξοκυτάλια ουσία. Όπως και στο διαιτητικό καρκίνωμα, πρέπει το κύτταρο το κακόηθες να παράγει διάφορα ένσημα, διάφορες ουσίες που να σπάσουν τη βασική μεμβράνη, να βγει εκτός δομής, νοπλασματικής αρχιτεκτονικής δομής και να πάει στον εξοκυτάλιο χώρο, την εξοκυτάλια ουσία, όπου εκεί βοηθούμενο από τις συνάψεις που έχει με τις ουσίες που βρίσκονται στο κύτταρο, τα κύτταρα που βρίσκονται στον εξοκυτάλιο χώρο, να μπορέσει να διηθήσει τον ίδιο τον ιστό ή το ίδιο το όργανο. Όλα αυτά λοιπόν απαιτούν μια συνεργασία μεταξύ των ίδιων κυτάρων και αυτών και της εξοκυτάλιας ουσίας. Τι ονομάζουμε κυταρική διαφοροποίηση? Είναι όταν ένα κύτταρο πρέπει να κάνει μια εξειδικευμένη λειτουργία. Στον όριμο οργανισμό κυρίως υπάρχουν διαφοροποιημένα κύτταρα, δηλαδή άλλο κύτταρο παρέχει κερατίνη, το επιθυλιακό κύτταρο, το οποίο είπαμε για τη χρησιμότητα κερατίνη για την προστασία του οργανισμού. Άλλο κύτταρο που παράγει δεσμίνη, το μυϊκό κύτταρο, το οποίο χρησιμεύει και την κινητικότητα. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα διαφοροποιημένα κύτταρα, κύτταρα που έχουν εξειδικευμένες λειτουργίες. Όταν έχουμε μετάπτωση ενός διαφοροποιημένου κυττάρου που κάνει μια λειτουργία σε ένα άλλο διαφοροποιημένο κύττάρο που κάνει μια άλλη λειτουργία για ανάγκες του οργανισμού, τότε η άμεση μετάπτωση αυτή ονομάζεται τρανσδιαφοροποίηση. Αλλά μιλάμε πάλι για όριμο, καλά διαφοροποιημένο, φυσιολογικό κύττάρο σε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Αποδιαφοροποίηση. Την αποδιαφοροποίηση συναντάμε κυρίως στα πλαίσια καρκινογένησης. Χάνει δηλαδή τη φυσιολογική λειτουργικότητα το κύτταρο και χάνει την έννοια της διαφοροποίησης. Με αποτέλεσμα έχει τρελαθεί το κύτταρο και είτε υπερπαράγει αυτό που είναι από την αρχή προγραμματισμένο να παράγει, δηλαδή είτε υπερπαράγει κερατίνη, αν πρόκειται για ένα πλακώδες επιθυλιακό κύτταρο, είτε δεν παράγει τίποτα, οπότε έχει γυρίσει στα αρχικά στάδια της γέννησής του, όπου είναι εκεί αποδιαφοροποιημένο. Και δεν μπορούμε να δούμε από πού προέρχεται, δηλαδή δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν επιθυλιακό ή σαν μεσενχηματικό κύτταρο, γιατί είναι πια αποδιαφοροποιημένο το κύτταρο. Έχει χάσει δηλαδή την έννοια της λειτουργικότητάς του. Μπορεί να συμπεριφερθεί όπως θέλει, με λίγα λόγια. Η αναγέννηση είναι μια διαδικασία που παίρνει μέρος κατά την επούλωση κυρίως των τραυμάτων, όπως και του έλλειψης. Ο οργανισμός προσπαθεί δηλαδή με λίγα λόγια να αναπληρώσει το κενό που έχει γίνει λόγω εξαφάνισης ή αντικατάστασης του επιθυλιακού ιστού σε κάποια σημεία, όπως παραδείγματος χάρη στο έλλειψη όπου δεν έχουμε πια τα δένεια που είχαμε στο στομάχι, έχουν εξαφανιστεί λόγω φλεγμονής, έχουν αντικατασταθεί από φλεγμονώδη ιστό και ο οργανισμός προσπαθεί να επουλώσει την κατάσταση αυτή και προσπαθεί να αναγεννήσει, να ξαναδημιουργήσει καινούργια κύτταρα για να μπορέσουν να καλύψουν το κενό των κυττάρων που έχουν εξαφανιστεί, που έχουν καταργηθεί λόγω διάφορων καταστάσεων ή λόγω καρκίνου ή λόγω έλπους στο στομάχι ή λόγω τραύματος. Οπότε είναι αυτή η προσπάθεια του οργανισμού για την αποκατάσταση των κυττάρων και των ιστών που περιλαμβάνει τον κυταρικό πολλαπλασιασμό, την
μετανάστευση βέβαια των κυττάρων από περιοχές που υπάρχουν και τη διαφοροποίηση, δηλαδή να γίνουν κύτταρα που έχουν μια λειτουργικότητα που είχαν κάποια κύτταρα που είχαν χαθεί. Τέλος, ο κυταρικός θάνατος, απόπτωση ή νέκρωση, αποτελεί μια φυσιολογική διαδικασία του κυττάρου που γερνάει και μπορεί να αποτελέσει βέβαια και το τελικό στάδιο μιας κυταρικής βλάβης. Όταν το κύτταρο έχει πάθει μεγάλη βλάβη, τότε θα νεκρωθεί και ο οργανισμός θα προσπαθήσει να το απομακρύνει, στέλνοντας διάφορα φλεγμονώδη κύτταρα, όπως μακροφάγα και κύτταρα, να το φαγοκυταρώσουν και να το με ειδικά ένζημα να το εξαφανίσουν, να το αποδομήσουν. Αυτό ήταν το μάθημα, θα σας το στείλουν κιόλας. Εγώ επιφυλάσσω να σας στείλω και φωτογραφίες, 5-6 φωτογραφίες ενδεικτικές, αλλά οποιοδήποτε βιβλίο πιστεύω βιολογίας να ανοίξετε, θα δείτε εικόνες από κύτταρο με τον πυρήνα και με το κυταρόπλασμα, για να καταλάβετε πώς είναι μέσα στο κύτταρο αυτές οι ορισμοί που είπαμε μέχρι τώρα. Και ό,τι απορία έχετε, πολύ ευχαρίστως ή μέσω email ή μέσω της κυρίας Παπασταμάτη, μπορέσω να σας την απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ.